Μαρίτα Κατσαίτη μαζί μα. Χαίρομαι πολύ, πολύ που είσαι εδώ. Εγώ να δει πόσο χαίρομαι. Πριν. Παρακαλώ. Πριν σε ακούσουμε με προσοχή, τι παρακαλώ. Φοράς. Ένα σωσονάκι, κρυώνω. Φοράς ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι αμάνικο. Ναι, χειμωνιάτικο. Χειμωνιάτικο. Ναι. Και έχεις βάλει και... ένα κολλιέ που το ξέρεις από τη Θεσσαλονίκη και μου το έστειλε. Τέλεια. Φοβερό. Και κολλιέ και καρφίτσα. Όχι, είναι κολλιέ και κρέμονται ένα σαστακός και ένα, μια μέλισσα. Το κολλιέ από μόνο το έχει δηλαδή την υπερβολή. Ωραία, τέλεια. Μια πένσιλ φούστα. Ναι. Ναι. Ναι, αλλά πόσο ωραία σε ένα που το υποστηρίζεις φαίνεται. Πένσιλ φούστα. Όχι, καλοκαιρινή. Εντάξει. Ναι. Καλοκαιρινή. Είναι από αυτό το νέο πρέν, σας το λες δίτη. Ωραία. Μποτίνι κόκκινο. Ναι. Και από κάτω αυτό τι είναι. Σωσονάκι με αγελάδες. Ροζ. Αυτό το βράδυ σκεφτώ, το όλο σε το καθόλου. Όχι, φοράω πάντα κάλτσες, γιατί κρυώνω. Οπότε τις έχω εντάξει, δεν είναι... Δεν είναι όμως τι ώρα που το συνδυάζει η άτιμη, είναι να... Δηλαδή δεν ξέρω, πώς το εξηγείς αυτό. Δεν ξέρω, θες να κάτσουμε έτσι να το λέω, κοιτάξτε. Λοιπόν, τι θα μας δείξεις σήμερα. Κοίτα εδώ, διάλεξε, τι θες να δεις. Το κόνσεπτ ποιο είναι για να λοιπόν, καταλάβω. Λοιπόν, το κόνσεπτ είναι το εξής. Επειδή όλοι έχουμε λίγο πολύ ταλαιπωρηθεί με το ζέστη, κρύο, βροχή, ήλιος κτλ. Και δεν ξέρεις τι να βάλεις. Ναι. Φοράς καλοκαιρινά, μετά θες κάτι λίγο από πάνω γιατί κρυώνεις, ρίχνει μια βροχή να μην βραχείς και πρέπει κάπως να τα παντρέψουμε. Και δεν έχει κατεβάσει και πολλοί κόσμοι δεν έχει κατεβάσει χειμωνιάτικα. Ναι, το πολύ βαρύ ακόμα δεν το φοράς. Ακριβώς. Άρα τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση και η δικιά μου η συνταγή είναι ότι φοράω τα καλοκαιρινά μου γιατί ζεσταίνομαι, δεν μπορώ να βάλω ακόμα χειμωνιάτικο. Ωραία. Αλλά με μια πινελιά από κάτι χειμερινό, είναι ένα παπούτσι, είναι ένα αξεσουάρ, είναι ένα λεπτό ζακετάκι, είναι ένα γαλοτσάκι, είναι ένα πανοφόρι. Κάπως έτσι το παντρεύω. Καλή ώρα εδώ. Για να ας πούμε για ένα νέο κορίτσι, για μια γυναίκα σαν και σαν με ωραία πόδια. Λοιπόν, φοράμε ένα σορτσάκι. Το οποίο είναι, μπορεί να είναι τζιν. Καλοκαιρινό, ας πούμε. Ναι. Εντάξει. Αυτό είναι κοτλέ, είναι αυτή τη σεζόν. Ωραία. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα σορτσάκι. Okay. Ωραία. Λοιπόν, από πάνω βάζουμε ένα πολύ λεπτό πουλοβεράκι. Μπορείς από πάνω να φοράς ένα φανελάκι, σαν αυτό που φοράς. Ωραία. Και από πάνω το πουλοβεράκι σου. Μπορείς να φοράς από μια γαλότσα που σήμερα βρέχει. Ας πούμε, καλή ώρα. Ναι. Ένα αθλητικό, αυτό τα μοντέρνο τύπο αθλητικά που είναι οι πλατφόρμες. Τέλειο αυτό. Τέλειο. Αυτά είναι πολύ στη μόδα. Ναι. Είναι αθλητικά με πλατφόρμα. Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και άνετα στο περπάτημα. Για πολλοί κόσμο που έχει συνηθίσει να περπατάει σε τακούνια, το φλατ δεν βολεύει. Αυτά παλιά ήταν μια μόδα, πώς λεγόταν εκείνη η εταιρεία. Ναι, αυτό. Λοιπόν, και βολεύει πάρα πολύ και είναι και ελαφριά. Οπότε το φοράς και κάθε μέρα. Τέλεια. Και σου δίνει και λίγο ύψος. Να βάλουμε και ένα κοντό γαλοτσάκι που είναι πολύ στη μόδα. Εννοείται. Δηλαδή... και το κοντό γαλο... Εγώ θα το βάζω αυτό το κοντό γαλοτσάκι με την πλισέτη φούστα που κάνει λίγο πιο girly. Σοβαρά, μιλάς. Ναι. Εδώ θα βάζεις τι. Εδώ θα έβαζα αυτό το γαλοτσάκι το κοντό. Τέλεια. Που κάνει λίγο πιο army, έτσι παραπέμπει λίγο στο πιο. Και χρωματικά, ναι. Στο πιο casual, ναι. Και από εκεί και πέρα η ουσία ποια είναι. Ότι όπως είμαι, μπορώ να πάω κάπου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλάζω μια τσάντα. Και το κάνω λίγο πιο βραδινό. Από μια πιο μεγάλη που να κρατάω το πρωί. Ή να πάω με το γαλοτσάκι, γιατί αν τα πόδια σου είναι έξω, ούτως ή άλλως έχει το σεξι μέσα αυτή η ιστορία. Δεν χρειάζεται να βάλω τακούνι. Ναι. Οπότε είμαι οκ. Okay. Καλσόν. Καλσόν ακόμα όχι. Δεν το σηκώνει δεν το πράγμα. Σηκώνει. Όχι. Μπορείς να βάλεις όμως μια κάλτσα. Δηλαδή, αν κάποιος κρυώνει, μπορεί να βάλει μια κάλτσα με το γαλοτσάκι ή με ένα παπούτσι, ένα μπάικερ μποτάκι που όλοι έχουν. Τέλεια. Αυτή την εποχή δεν θα βάλει κανείς πέδιλο ή πλατφόρμα. Θέλεις ένα. Θέλεις ένα κλειστό παπούτσι. Ωραία. Οπότε η ουσία είναι να βάλω ένα μποτάκι που το έχω σίγουρα γιατί είναι μόδα πολλά χρόνια. Να το παντρέψω με ένα ανοιχτόχρωμο σύνολο που κάνει λίγο πιο καλοκαίρι. Ωραία. Δεν κάνει πολύ χειμώνα, γιατί τα σκούρα χρώματα κάνουν πιο πολύ χειμώνα. Οπότε έτσι δίνω μια πιο φρέσκια εικόνα χωρίς όμως να κρυώνω. Προχωράμε να σε ξεκινήσουμε. Να πάρουμε και άλλες ιδέες. Εδώ τι έχουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα καλοκαιρινό φόρεμα, το οποίο είναι ένα κοκτέιλ φόρεμα. Αμάνικο, δηλαδή με ένα βέστ. Και εσύ το έχεις κάνει καθημερινό. Το έχω κάνει καθημερινό, ορίστε. Το κλασικό φόρεμα που μπορείς να φορέσεις από να είσαι νονά, να σε κουμπάρα, ακόμα και νύφη να γίνεις. Αυτές οι φούστες πώς λέγονται που είναι πολύ στενά. Η αλφα γραμμή. Η αλφα γραμμή. Ναι, εβαζέ. Η εβαζέ που είναι πάρα πολύ θηλυκές. Είναι πάρα πολύ θηλυκές και βοηθάνε το μεσογειακό σωματότυπο με λίγο περιφέρεια και καμπύλες. Γιατί κρύβουν εδώ πολλά. Λοιπόν, και δεν ακουμπάει πάνω. Και τα πλαϊνά όλα. Παίρνουμε λοιπόν ένα φόρεμα καλοκαιρινό που όλοι έχουμε. Και δεν θα σκεφτόμασταν ποτέ να φορέσουμε το χειμώνα το πρωί. Ναι, και είναι μόδα και το άσπρο και το χρώμα της πούδρας και τα μπέζ, τα πολύ απαλά παλ. Οπότε τα πολύ απαλά ροζ, βεραμάν, όλα αυτά τα χρώματα. Οπότε δεν έχουμε φόβο να είμαστε εκτός εποχής αν χρησιμοποιήσουμε ένα ρούχο καλοκαιρινό.
Είναι στο χέρι. Και φοράς από πάνω ζακετάκι. Ένα απλό ζακετάκι. Και το κάνεις αμέσως καθημερινό. Και βραδινό, αν του βάλω μία ζώνη που κάνει λίγο πιο vintage. Ωραία. Τα vintage αξεσουάρ κάνουν λίγο πιο βραδινό το ντύσιμο, λίγο πιο επίσημο. Γιατί ναι, κουβαλάνε τη στόφα των χρόνων. Αν φορέσω και ένα κολλιέ στο λαιμό, αμέσως αυτό έγινε για βράδυ. Και αν τα βγάλουμε κάνεις... αυτά όμως, μια χαρά το φοράς και το πρωί στη δουλειά. Εννοείται. Από πολύ επίσημο. Ορίστε, να πας κάπου επίσημα. Τέλειο. Μέχρι εντελώς πρωινό βγάζουμε ζώνη. Βγάζουμε κολλιέ. Μπράβο. Και από κάτω κρατάμε, τι θα βάλεις. Ορίστε, ένα πολύ μοντέρνο παπούτσι ή ένα λέοπαρ. Αυτό το μήκος. Ναι. Στην ευαζέτη φούστα. Στο γόνατο. Ναι, ναι, πάει πάρα πολύ. Πάει. Πάει πάρα πολύ γιατί σου δίνει ύψος. Α, δίνει ύψος. Αυτό μπορεί να είναι λίγο δύσκολο αν φοράω πένσιλ φούστα. Επειδή έχει όγκο. Mm-hmm. Αυτό έχει όγκο. Αυτό έχει όγκο, οπότε εξισορροπεί. Είναι στενό το επάνω. Και έτσι δεν φαίνεσαι. Δηλαδή αυτό εσύ δεν θα το έβαζες με μια γόβα. Θα το έβαζα με μια γόβα άμα η γυναίκα έχει πολύ λεπτό πόδι. Ναι. Πολλές φορές οι κορίτσια που έχουν λίγο περιφέρεια δεν έχουν πάρα πολύ λεπτό πόδι. Οπότε η πλατφόρμα κολακέδι βοηθάει. Ακριβώς. Και η πλατφόρμα και το ύψος. Ναι, το... ναι, 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 ναι. Γιατί τι γίνεται. Ακόμα δεν είμαστε πολύ άσπροι. Αν το χειμώνα θα το βάλεις με μια κάλτσα με ένα καλσόν. Δηλαδή θα το βάλεις με την κάλτσα που είπαμε πριν. Θα το βάλεις με ένα καλσόν που μπορεί να είναι μάλινο. Όχι. Το κλασικό, το ελαστικό, το κάνει λίγο πιο μάλινο. Μια κάλτσα που επίσης το κάνει λίγο πιο καθημερινό. Με την κάλτσα αυτή που έχουμε οδηγό για όλα. Εδώ. Και εδώ είναι ένα λουκτό που είναι μια μαύρη πλισέ φούστα. Τέλεια. Αυτή είναι δερμάτινη γιατί είναι της μόδας, αλλά μια πλισέ ή μια μαύρη φούστα έχουμε όλοι. Βάζουμε από πάνω ένα πιο ρομαντικό μπλουζάκι, το οποίο 100% το έχουμε στα καλοκαιρινά μας. Ναι. Και βγαίνουμε έξω αυτή τη στιγμή έτσι, αν θέλουμε. Βάζουμε ένα αδιάβροχο από πάνω σήμερα. Τέλεια. Και είναι πάρα πολύ φρέσκο, γιατί επί της ουσίας δεν το έχεις φορτώσει. Απλά του βάζεις ένα στοιχείο δυνατό και έχεις τα πόδια σου έξω, φοράς ένα μποτάκι ή ένα γαλοτσάκι. Τέλεια. Και αμέσως έχει στυλ. Το γαλοτσάκι με το λουδάκι. Ναι, αυτό που μου άρεσε. Εδώ. Εδώ, ναι. Κοίτα. Τέλειο. Ενώ έχει γίνεται την κοριτσίστικο φούστα που είναι πιο σοβαρή, γίνεται girly κατευθείαν. Γίνεται κοριτσίστικο, βάζεις αυτό που είναι μια πινελιά που έχει πλάκα. Ναι. Έτσι, και οπότε αμέσως το διασκεδάζεις. Τα χρώματα δεν τα φοβάσαι, Αλεξάνδρα. Όχι, δεν πρέπει να τα φοβούμαστε, γιατί τα χρώματα είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή αυτό θα δώσει το στίγμα. Αν εδώ πάω και το ησυχάσω και άλλο βάλω ακόμα μαύρο, δεν θα κάνει διαφορά. Η κόκκινη τσάντα, που την είναι μεγάλη τσάντα, δηλαδή την κρατάς και πρωί, βάζεις και ένα δερμάτινο από πάνω και αμέσως αυτό κάνει μπαμ. Το τραβάει πινιό τα βλέμματα. Mm-hmm. Αντίστοιχα μπορείς να το κάνεις με μία ζακέτα, μάλινη, πλεχτή, πορτοκαλί, ορίστε. Τέλεια αυτή. Με ένα πράσινο ζακετάκι από πάνω. Να βάλουμε χρώμα, γιατί αυτό μας φτιάχνει και διάσεις σε εμάς τους ίδιους. Αυτά τα ζακετάκια είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι τα πιο χρήσιμα. Ή με ένα δερμάτινο παντελόνι, πάλι δεν θα εγώ τα το έχεις και βραδινό. Με καλοκαιρινό, ναι, π.χ. Με ένα καλοκαιρινό φόρεμα. Βάλω το ζακετάκι από πάνω. Τελείωσε η ιστορία. Ορίστε. Έλα τώρα, θα βάλουμε το καλοκαιρινό το φόρεμα με ζακετάκι. Ναι, θα βάλεις την πότα. Τέλει. Που είναι μέσα στο χειμώνα. Για να δούμε και αυτό το σύνολο, να πάρουμε ιδέες από ρούχα που ήδη έχουμε. Πάρε και αυτή την τσάντα. Φόρμα καλοκαιρινό, το βλέπετε. Ζακετάκι, μεγάλη τσάντα και μπότα. Μία μπότα στο χρώμα των γκρι που είναι πάρα πολύ της μόδας. Ή σε ένα μπέζι, σε ένα ταμπά. Βάλτε και ένα μαύρο, δεν πειράζει. Μην βάλετε καλσόν γιατί ακόμα τα πόδια είναι μαυρισμένα. Και η μπότα είναι και αυτή έχει. Ναι, είναι πλατφόρμα. Είναι ανετή πρωινή. Μπορούμε δηλαδή να είμαστε όλη μέρα χωρίς να κουραστούμε ιδιαίτερα. Κι άλλο σύνολο θέλουμε. Έχουμε πάρα πολλά. Λοιπόν, να πάμε στο εξής. Να πάμε στα παντελόνια τα χρωματιστά που φοράει πολλοί κόσμος. Τέλεια. Λοιπόν, χρωματιστό παντελόνι που μπορεί να έχουμε από το καλοκαίρι. Όλοι έχουμε καρό πουκάμισα από το καλοκαίρι. Από πάνω, το πιο εύκολο, μια καπαρντίνα. Τελείωσε η ιστορία. Η καπαρντίνα σε ουδέτερο χρώμα. Η καπαρντίνα είναι στο κλασικό το μπέζ γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Πάει με όλα. Δεν έχει να σκεφτεί τίποτα. Παπούτσι, τι στα χρωματιστά τα παντελόνια, πώς το. Κοίταξε, εξαρτάται το στυλ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό. Ναι. Το κάνει πάρα πολύ ιδιαίτερο. Μ' αρέσουν αυτά που είναι πάρα πολύ της μόδας, τα ανδρικά. Τέλεια είναι αυτά. Έχει πάρα πολύ στυλ. Τέλεια. Από εκεί και πέρα μπορούμε να βάλουμε το αθλητικό που μας άρεσε πριν. Πάρα πολύ ωραία. Μπορούμε να βάλουμε μία γόβα φίδι. Και θα το σηκώσεις. Ναι. Λοιπόν, μία γόβα φίδι που εσωμές μας βοηθάει για το βράδυ, διότι... Το γέλιο βανδύλια νέτος πάει και έρχεται. Έτσι βλέπω. Έχουμε κάνει σχολή. Και από μέσα, αυτό που είναι το σημαντικό, μπορούμε να φοράμε ένα μπόντι. Μας κρατάει ζεστούς. Ναι. Οπότε, αν θες να πας κάπου το βράδυ, έχεις το μπόντι. Ανοίγεις λίγο το πουκάμισο, κάνει πιο σεξι, φοράς και το παπούτσο τακούνι από κάτω και δεν θες τίποτα άλλο.
Αυτή η φούστα είναι η φούστα στολή. Η φούστα που λέμε η μαύρη φούστα. Με τι δηλαδή θα την έβαζες από πάνω? Εμένα μου αρέσει για πάρα πολύ. Να σου πω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ με t-shirts. Με τέτοια. Απλά. Αυτό το στυλ. Με απλά. Μου αρέσει πάρα πολύ με αυτό. Αυτό είναι άποψη. Για να το δούμε. Ένα φούτερ. Περίμενε, πρέπει να το δούμε καλά. Βγάλω αυτό. Έτσι. Ένα φούτερ. Για δείτε το. Αυτό το βάζουμε στη μέση. Είναι δερμάτινη που η πρώτη σκέψη είναι το άσπρο το πουκάμισο. Ναι. Εσύ λες με φουτεράκι. Με φουτεράκι. Ένα τύπος. Δύο τύπος. Μπορείς να βάλεις ζώνη στη μέση για να τονίσουμε τη μέση ή θα την βάλουμε λίγο μέσα από τη φούστα. Και τι παπούτσι αυτό? Ανάλογα τι θέλουμε. Από ίσιο φλατ, καλή στο ώρα. Στο γραφείο πώς θα πάει, φίλοι. Στο γραφείο θα πάει. Είμαι το φλατ αυτό που είναι πάρα πολύ της μόδας. Τέλεια. Ένα. Με την πένσιλ, ε. Με την πένσιλ. Ναι, ναι, ναι. Ή θα πάει με μια ωραία γόβα χρώμα. Είναι το μπορντό πάρα πολύ της μόδας. Το μποτίν είναι πάρα πολύ της μόδας. Ή οποιοδήποτε παπούτσι έχει και τη βολεύει, γιατί όταν πάμε στο γραφείο θέλουμε να είμαστε άνετα. Μία μπες γόβα, μία μαύρη γόβα, ό,τι έχουμε. Θα μπορούσα να βλέπω σύνολα δικά σου ώρες ατελείωτες. Θέλω να κλείσουμε και να μου πεις... Να σου πω ό,τι θες. Τα τρία πιο hot στοιχεία φέτος για το χειμώνα. Λοιπόν. Τι να αγοράσουμε, τι να πούμε, ας πούμε, να βγούμε στα μαγαζιά ότι πρέπει να ψάξουμε. Κοίταξε να δεις. Σίγουρα ένα χρώμα που είναι πάρα πολύ της μόδας. Είναι ή το μπλε, ή τον μπορντό ή τον γκρι. Ένα παπούτσι δηλαδή, σε αυτά τα χρώματα. Ένα παπούτσι σε αυτά. Γιατί αν χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μας τα ρούχα από πέρσι, αν βάλεις ένα καινούριο παπούτσι που είναι μόδα φέτος, αλλάζει όλη η ιστορία. Προχωράμε, δεύτερο. Στη συνέχεια θα πάρουμε οπωσδήποτε κάτι που να έχει ή δαντέλα, γιατί ήταν και πέρσι, συνεχίζει να είναι της μόδας και μου αρέσει πάρα πολύ. Και οτιδήποτε πάρουμε σε παντελόνι ή φούστα να είναι ψηλόμεσο. Γιατί έχει επιστρέψει η μέση, η έντονη και ψηλά, που ταιριάζει σε όλες τις γυναίκες. Ειδικά στις μεσογειακές, όταν έχουμε καμπύλες, η μέση είναι το πιο στενό σημείο του σώματος. Πρέπει να το τονίσουμε, γιατί τότε ξορροπείται το στήθος και η περιφέρεια. Άρα να μην το φοβούνται οι γυναίκες. Και δίνει και άλλο τύπο. Εννοείται. Δίνει θηλυκότητα και το σώμα αμέσως φτιάχνουν αναλογίες του. Τρίτο. Γιατί δεν είναι τετράγωνο. Μονοκόμματο. Ναι, δεν είναι μονοκόμματο. Και τρίτο, έντονα χρώματα. Είναι φέτος τη μόδα το χειμώνα τα έντονα χρώματα. Τα φλού από το καλοκαίρι. Μπορείτε να το φορέσετε. Ένα φλου μπλουζάκι. Δεν είπαμε να βάλουμε φλου στολή από πάνω και κάτω, αλλά ένα φλου μπλουζάκι ή μια φλου ζώνη. Ένα αξεσουάρ. Ένα πουκάμισο με ένα μαύρο παντελόνι ή με ένα τζιν. Αμέσως αυτό σου κάνει χαρά, σου δίνει φως. Και επειδή ο χειμώνας συνήθως είναι λίγο πιο βαρύς, όταν δώσουμε λίγο χρώμα σε ένα στοιχείο, φτιάχνει δικιά μας η διάθεση και όταν πάμε κάπου, όλοι ξέρεις, ανοίγει το μάτι τους. Μπαίνει φως. Και κοιτάζει εμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε περιμένουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για όλα. Πάμε!